Mm. Δεν υπάρχει μεταξύ τη κοινωνία που το δηλώνει ότι δεν καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω μου. Δεν καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω, το γύρω του. επιστήμονες, επιστήμονε, θεολόγοι, πολιτικοί, δημοσιογράφοι και όλο το πλέγμα των ανθρώπων που φτιάχνουν αυτό που λέγεται δυτικό πολιτισμό και βρίσκεται σε κατάρρευση. Για να καταλάβει το σύμπαν, θα πρέπει να γίνει ένα με το σύμπαν. Και όταν γίνει ένα με το σύμπαν, καταλαβαίνει τη μικρότητά σου, καταλαβαίνει ότι δεν ξέρει και όχι το ότι ξέρεις Καταλαβαίνεις ότι το να εξουσιάζω μια γη που είναι μια κουκίδα με το σύμπαν, είναι μια γελιότητα. Πυρηνική λέει σύνδεξη. Ναι. Ε, είστε και τη επικαιρότητα τι τελευταίε ημέρε. Ένα ε, ε, ολόκληρο πείραμα στι ολομέλειε. Εγώ δεν δε τα πω μέσα στη φιλολογία. Γιατί ξαφνικά, εκεί που κανένα δεν μίλαγε, και δεν μιλάει για το μέσο πολίτη και για το δημοσιογράφο. Μόλις δημοσιεύτηκε το αποτέλεσμα σε μεγάλο περιοδικό από την ερευνητική ομάδα, όλοι μιλάνε και όλοι ξέρουν πάρα πολύ καλά. Αλλά εγώ θέλω να το πιστοποιήσω, όπως μου μάθαν στο Πανεπιστήμιο να είμαι ερευνητή, ότι πρέπει να πάρω το paper, να δω πώς έγινε το πείραμα, τι έκανε, τι είπαν ακριβώς, γιατί ακόμα και οι λέξεις που χρησιμοποιεί ο επιστήμονας έχουν μια σημασία. Δεν είναι ούτε δημοσιογραφικέ, ούτε φιλολογικέ, ούτε φιλοσοφικέ οι εκφράσει του. Για να μπορώ και εγώ σίγουρα να ενημερώσω του συμπολίτε μου ότι αυτό έγινε και Είναι καλό ή κακό. Θα σα κάνω μια ερώτηση. Η πυρηνική ενέργεια είναι καλή ή κακή. Αυτό που θα πρέπει να καταλάβει, να καταλάβουν οι συμπολίτε μα αυτή τη μεσοβέζικη περίοδο, που αυτή η μεσοβέζικη περίοδο θα διαρκέσει δεκαετίε, θα πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά, όχι να μαθαίνουμε μαθηματικά και φυσικές και επιστήμες και τα λοιπά, οι συμπολίτε μου να καταλαβαίνουν τα πειράματα, ότι αυτό έγινε. Και να μην υπάρχουν καλοθελητές που να του λένε αυτό δεν έγινε και αυτό είναι λευλακίε. Να καταλάβουν λοιπόν τι έχουμε επιτύχει και δεν το λέμε. Α τα αφήσουμε τώρα αυτά τα εξυπνάκικα. Όχι ότι δεν είναι καλό, το θέλω και εγώ. Θέλω και τι πάνε γέφυρε από τι αστεροειδεί και όλα αυτά τα πράγματα. Να λέω όμω γιατί το θέλουμε. Η γνώση μα επεκτείνεται, η τεχνολογία μα, όλα αυτά καλά. Και εγώ συμφωνώ. Αλλά ο άνθρωπο είναι από πίσω. 35 χρόνια τώρα μιλάω για τι σχέσει τη επιστήμη με, με την καθημερινότητα του ανθρώπου. Διότι αν δεν συνδέσουν οι επιστήμονε τα επιτεύγματα τη επιστήμη με την καθημερινότητα του πολίτη, δεν χρειάζεται επιστήμη. Είπαμε, πίσω από κάθε πρόβλημα είναι ο άνθρωπο. Άρα δεν κατάλαβα. Εγώ κάνω δηλαδή papers και κάνω, προσπαθώ να καταλάβω το σύμπαν και τα λοιπά για να γίνω καθηγητή ή να πάρω προγράμματα ή να αυξηθεί ο μισθό μου. Το θέλω κι αυτό βέβαια. Δεν είπα όχι. Αλλά άλλο ο στόχο μου. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται για να αλλάξει τον κόσμο πάντοτε είναι δυστυχισμένοι. Αυτοί δεν διώχτηκαν πάντοτε.